Ο Ρενέ Ωστ θα είναι ο νέος επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΑΕΦΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον εξέλεξαν οι νέο εκλεγέντες ευρωβουλευτές του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος μετά την απομάκρυνση του Μαξιμίλιαν Κράχ. Το κόμμα επιδιώκει να ενταχθεί ξανά στην Ευρωομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία και ο Κράχ ήταν ο λόγος που εκδιώχθηκε από τη Μαρίν Λεπέν. Η επικεφαλής του ΑΕΦΔ, Άλις Βάιντελ, δήλωσε ότι μετά τα θετικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών, το ακροδεξιό κόμμα σκοπεύει πλέον να κυβερνήσει. Η εκλογική βραδιά έκλεισε με νίκη των χριστιανοδημοκρατών, αλλά το ΑΕΦΔ είχε ιδιαίτερα καλή απόδοση μεταξύ των νεαρών ψηφοφόρων. Ο πολιτικός επιστήμονας Δ. Αντώνιο Σουρίς λέει ότι μέρος της επιτυχίας του μπορεί να αποδοθεί στην επιτυχημένη εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει η κυβέρνηση, τα κυβερνώντα κόμματα, είναι να προσπαθήσουν να μην αντιπαρατίθενται στα μέσα ενημέρωσης και δημόσια. Θέλω να πω, αυτό είναι κάτι που γενικά δεν αρέσει στους Γερμανούς. Δεν τους αρέσει αυτός ο ανταγωνισμός στα μέσα ενημέρωσης ή οι μάχες. Και επίσης πρέπει να σκεφτούν πολιτικές λύσεις στα προβλήματα. Είναι όλο και πιο σημαντικό, νομίζω. Γίνεται όλο και πιο σημαντικό για αυτούς να εξηγούν τις πολιτικές τους, ειδικά για τον ίδιο τον καγκελάριο να εξηγεί τις πολιτικές τους Γερμανούς και τις θέσεις του. Αλλά φυσικά είναι πολύ πολύ δύσκολο γιατί πλησιάζουν οι εκλογές στα κρατήδια και τα πράγματα δεν φαίνονται και τόσο καλά για τα κόμματα που κυβερνούν. Παρά την ιστορική ήττα των σοσιαλδημοκρατών στις ευρωπαϊκές εκλογές, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς απέρριψε το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Η συμπρόεδρος του ΑΕΦΔ, Άλις Βάιντελ, είπε ότι το κόμμα έχει βάλει στόχο να γίνει η νέα κυβέρνηση στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές του 2025.